Φωτιές άναψε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο η συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας. Η επιλογή μας να δώσουμε προτεραιότητα στη δημόσια παιδεία δεν ήταν τυχαία. Στο συγκεκριμένο πεδίο πίστευα και πιστεύω ότι εκδηλώνεται και ο κοινωνικός προσανατολισμός, αλλά και τελικά η συστολική θεώρηση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Ισότητα δεν είναι η εξίσωση προς τα κάτω, αλλά οι ίδιες δυνατότητες στους ίδιους ανθρώπους με τις ίδιες φιλοδοξίες. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα λόγω της απουσίας του από την συζήτηση στη Βουλή, με σημείο αναφορά στην κότρα Βερναδάκη Κεραμέως που έλαβε χώρα χθες. Πού είναι ο κύριος Τσίπρας σήμερα? Δεν είναι εδώ, διότι αν ήταν εδώ θα αναγκαζόταν να τοποθετηθεί ο ίδιος για τις απίστευτες αθλειότητες του κύριου Βερναδάκη. Αυτός ο βερναρδακισμός είναι ουσιαστικά ένας πολλακισμός. Είναι σιριζαϊκός φαρισαϊσμός. Είναι αυτό το οποίο έχει αποκαλεστεί ο εξωγλανισμός της δημόσιας ζωής. Σκληρή η κριτική στην κυβέρνηση και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει την αντιμεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Βασική επιδίωξή της για όλες τις βαθμίδες είναι η συρρήκνωση των δημόσιων δομών και η ενίσχυση των ιδιωτικών, δηλαδή η εμπορευματοποίηση του δικαιώματος στη μόρφωση της νέας γενιάς. Πρόκειται για μια καλά οργανωμένη σκευωρία σε βάρος του δημόσιου πανεπιστημίου. Με τεράστια προβλήματα της συνταγματικότητας, όπως αποφαίνεται η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δυναμητίζει, κυρία Υπουργέ, αυτή τη συζήτηση, γιατί εξυπηρετεί την τοξική αντιπαράθεση που θεωρεί ότι τον βολεύει, νομίζω ότι είναι εκ του περισσού να ζητάει συνένεση. Αυτά και άλλα σχετικά φέρνει το νομοσχέδιό σας, που είναι κομμένο και ραμμένο στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πτυχία χωρίς επαγγελματικό αντίκρισμα. Σε ένα πανεπιστήμιο που όλα θα πολλούνται και όλα θα αγοράζονται. Το Δημόσιο Ελληνικό Πανεπιστήμιο αποτελεί κορυφαίο ανθρωπιστικό θεσμό. Και έτσι πρέπει να παραμείνει. Ελληνικό και δημόσιο. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη δεν αντιμετωπίζει την παιδεία σαν κοινωνικό αγαθό, γι' αυτό και θεωρεί περιττή κάθε συνένεση στα θέματα της παιδείας.